Καλησπέρα σας, είστε και με μια μικρή καθυστέρηση. Με μία μικρή καθυστέρηση, κατάφερα να το πω σωστά. Παρακολουθούμε ματσάκι αμόκ εναντίον Σκρούτζ, μάλλον Σκρούτζ εναντίον αμόκ. Τρίποντο άστοχο από τον Παπαδόπουλο για τους Σκρούτζ. Σκρούτζ οι οποίοι καταδίκανε σήμερα με 7 αλλά όπως μας είπε και ο Νίκος ο Λεωνάκης, συνήθως 7 κατεβαίνουνε. 4-0 το σκορ από το καλάθι του Μακρόπουλου για το Σκρούτζ. Όμορφο καλάθι όμως και για την ΑΜΟΚ από τον Χιράκη. Ο Χιράκης λοιπόν δώσει τους πρώτους πόντους στην ΑΜΟΚ. Από τον αθλητικός προσκεκτικός όμιλος Κολονού δηλαδή, αρχικά. Μακρόπουλος κλείνεται, αστόχησε, πήρε το rebound το νούμερο 8, ο Ορφανός. Η πάσα του δεν είναι καλή, κλέβει ο Παυλίδης. Και ευχαριστούμε τη Θεοδόρα που άφησε τον Παυλίδη να έρθει σήμερα να παίξει. Και ο Μακρόπουλος θα κάνει 4 τους πόντους του και 6 της ομάδας του, 6-2 το σκορ. Μετά την assist από τον Πουλή. Χιράκης. Ο Ορφανός σταματάει τρίπλα. Τρίποντο από την κορυφή. Δεν θα βρει στόχο από το νούμερο 23, τον Βιγικάκη. Και τώρα στον επίθεση το Σκρούτζ. Παδόπουλος πασάρει στον Μακρόπουλο. Αυτός ποστάρει. Πρόσωπο στο καλάθι. Κερδίζει φάουλ. Ο Βιγικάκης δείχνει να μην το πιστεύει το φάουλ το οποίο έκανε. Κάποιος φώναξε έξω και νομίζω πως ήταν ο ίδιος ο Μακρόπουλος. Μία στις δύο βολές από τον Μακρόπουλο, 7-2 το σκορ. Φάουλ έξυπνο κατά τη γνώμη μου από τον Παυλίδη που ούτε αυτός δείχνει να το παραδέχεται. Χιράκης αριστερό τελείωμα, άστοχο, ο Μακρόπουλος κατέβασε το rebound και θα κατεβάσει και την μπάλα, πάει για το coast to coast και πάλι φάουλ θα κερδίσει και πάλι θα πάει στη γραμμή των 4,5 μέτρων για 2 βολές. Ευστοχή στην πρώτη και πάλι, όπως και προηγουμένως. Προηγουμένως είχε μία στις 2 βολές, έβαλε την πρώτη, έχασε τη δεύτερη, για να δούμε τώρα. 2 στις 2 λοιπόν από τον Μακρόπουλο αυτή τη φορά, 9-2 το σκορ. Απόλυτο σκορ για το μάτς ο Μακρόπουλος με 7 πόντους. Χιράκης ξανά η μπάλα στο νούμερο 15, τον Τριγωνόπουλο, έγινε το λάθος, ο Παυλίδης κατεβάζει, δίνει στον Μακρόπουλο, ανάποδο lay-up, άστοχο, rebound από τον Βιγικάκη, ο οποίος κατεβάζει κιόλας, την μπάσα του την κατάλαβε ο Λεωνάκης και αλλίωσε την μπάσα, η πρώτη αλλαγή για τους γηπεδούχους. Βγήκε ο Τριγωνόπουλος με το 15, μπήκε το 22. Ο Πουμπουρίδης. Ορφανός. Η μπάλα είναι όντως, και εγώ αυτό είδα, για τους για το Σκρούτζ. Στο κατέβασμα της μπάλας ο Παπαδόπουλος.
Παυλίδης θα δοκιμάσει τελικά τρίποντο. Θα το βάλει ο Παυλίδης. 12-2. Πολύ καλό το ξεκίνημα για τον Σκρούτζ. Να υπενθυμίσουμε στον Όμιλο ότι η Αμπούκα έχει μόνο μία ήττα. Αστόχησε σε τρίποντο ο Ορφανός, rebound για τους γηπεδούχους. Άστοχο το τρίποντο από τον Παπαδόπουλο και στη συνέχεια κάποιο φάουλ το έκανε ο Λεωνέκης. Time out, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε. Αυτός που είναι χωρίς εμφάνιση. Ωραία πάσα. Φάουλ θα κάνει ο Καρανατσίδης. Η πάσα ήταν εντυπωσιακή από τον Γράψα. Μέσα η πρώτη από τον Πουμπουρίδη. Αστοχή στη δεύτερη, ο Μακρόπουλος κατεβάζει ακόμη ένα rebound. Παυλίδης παίζει το pick and roll με τον Μακρόπουλο. Τρίποντο από τον Παπαδόπουλο, άστοχο, rebound από τον Πουμπουρίδη. Ορφανός. Γράψας ξανά πήρε την μπάλα από τον Κρίνη. Γράψας κλείνεται και θα κάνει βήματα. Αυτό δεν θέλετε για να περάσει τη σέντρα ο Μακρόπουλος. Δεν έτσι κάποια πάσα. Τον ζωρίσανε λίγο στο κατέβασμα. Δεν πρόσεξα ποιος ήταν ο προσωπικός του αντίπαλος. Έχει δίκιο ο Παυλίδης που λέει ότι είναι δικό του το λάθος των περιφερειακών, γιατί αφήσανε τον ψηλό να κατεβάσει. Πήρε το σκρίνο ο Γράψας στον δεξί διάδρομο, πασάρι στον Κρίνη ο οποίος έκανε pop-out. Αστοχή στο τρίποντο, rebound το Παυλίδης. Παυλίδης πασάρι. Καρανατσίδης στον Μακρόπουλο. Βήματα. Βυγικάκης. Ένα step back, τρίποντο, άστοχο. Ο Μακρόπουλος μαζεύει. Σε κάτι παραπάνω από 6 λεπτά οι 3 πόντοι συγκομιδοί για την ΑΜΟΚ. Δεν είναι κάτι το οποίο τους χαρακτηρίζει. Ενώ παράλληλα έχουν δεχτεί 12. Παυλίδης. Σουτάρια τέτοιος των Βολών, αστοχή, αλλά είναι και ο Μακρόπουλος ο οποίος όχι απλά θα ανανεώσει την επίθεση, αλλά θα βάλει και αμέσως το καλάθι για να δώσει διψήφια διαφορά στην ομάδα του. 14-3. Ο Μπουρίδης περιμένει τον Κρίνη, ο οποίος τώρα πέρασε το κέντρο. Ο Μπουρίδης έσπρωξε την μπάλα προς τον Κρίνη. Επιλέγει το ποστάρισμα ο Κρίνης. Πάσα του δεν είναι και καλύτερη. 4 δευτερόλεπτα για να γίνει κάποιο τούτο. Πολύ ωραία η πάσα. Αστόχησε όμως ο Ορφανός. Και στη συνέχεια ο Μακρόπουλος πήρε ακόμα ένα rebound για να τρέξει ακόμα ένα coast to coast. Κάτι το οποίο δεν θα καταφέρει όμως, γιατί κάποιος τον εμπόδισε. Ο Βυγικάκης στον Ορφανό, αυτός στον Κρίνη, ο οποίος κατά το καλάθι άστοχη. Την μπάλα βγαίνει στη συνέχεια από τον Πουλή. Περνάει ο Δημήτρης ο Φέτσιος στον παρκή για να βάλει κανένα τριποντάκι για το Σκρούτζ. Η πάσα δεν ήταν και η καλύτερη, μπορεί να μην την κατάλαβε και ο Σκρούτζ, γιατί τώρα κατά το καλάθι θα κερδίσει το φάουλ.
ζητάει αντιαθλητικό ο Κουμπουρίδης, αλλά σε καμία περίπτωση βρήκε και μπάλα και χέρι. Μπορεί απλά να βρει και λίγο πιο σκληρά το χέρι του, αλλά περίπτωση αντιαθλητικού δεν υπάρχει στη συγκεκριμένη φάση. Μέσα η πρώτη του Κουμπουρίδη, μειώνει στρογγυλά στους 10-14-4. Η δεύτερη δεν μπήκε. Νομίζω και προηγουμένως εκείνος αυτός ένα ζευγάρι. Φέτσιος αστόχησε. Μετά το άστοχο του Φέτσιου, ο Μακρόπουλος προσπάθησε να σώσει την κατοχή, δεν τα κατάφερε. Έγινε και η αλλαγή, μπήκε ξανά ο Λεωνάκης στη θέση του Πουλή. Ορφανός Βιγικάκης, ωραία προσποίηση. Κακό το τελείωμα όμως. Λεωνάκης πήρε το rebound. Καρανατσίδης Μακρόπουλος με την μπάλα, μετά από καραμπόλες. Ορφανός μετά το κλέψιμο. Πάει all the way, Βιγικάκης, σκοράρει αυτή τη φορά. Βρήκε καλύτερα το ταμπλό και η μπάλα κατέληξε μες το καλάθι. 14-6. Παυλίδης σε μια δύσκολη ενέργεια στόχησε και μπάλα βιαστική. Γράψας Ορφανός ο σκοράρι. Ακόμα μια ασίστ στο Γράψας. Το Γράψας ο οποίος φαίνεται ότι έχει περιφερειακή όραση. Του στήριξε δύο φορές ο Ορφανός ότι ήθελε πάσα. Είμαι σίγουρος ότι τον είχε δει ο Γράψας. Απλώς ήθελε να μην το καταλάβω οι αντίπαλοι του. Γι' αυτό και βρέθηκε ολομόναχος. Στις δύο βολές από τον Μακρόπουλο, 15-8. Ο Γράψας πήρε το σκριν, ψάχνει πάσα. Βιγικάκης, ωραίο καλάθι. 15-10. Φέτσιος Λεωνάκης. Παυλίδης δεν κατάφερε κάτι, τελειώνει η επίθεση. Έχει χτυπήσει σοβαρά ο Κρίνης. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Επιστρέψαμε. Έγινε και αλλαγή. Μπήκε ο Καστρίτης. Λάθος από τον Ορφανό. Και τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. 15-10 το σκορ μπροστά το Σκρούτς. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν. Δεύτερο δεκάλεπτο. Η μπάλα στον Γράψα. Συγγνώμη, αυτός είναι ο Γράψας, ο οποίος θα βάλει τώρα το τρίποντο από τον ασίστ του Κουμπουρίδη. 15-13. Όμορφη απάντηση από τον Μακρόπουλο που σε προσωπική ενέργεια θα γράψει το 17-13. Σκοράρει ο Ορφανός. 17-15.
Μακρόπουλος, ωραία πάσα του, ο Λεωνάκης εύκολα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 19-15, ένα αυστηρό λάθος επιτρέψτε μου από τον Σκρούτζ. Συγγνώμη, από την Αμπόκαλα και από τον Σκρούτζ τώρα που μετά από καλάθι δέχεται εφηβιασμό. Είναι ο Λίγοντι απαράδεκτο από μια τέτοια άμυνα. Μακρόπουλος αστόχησε, το ριμπάλ το πήρε ο Καστρίτης. Βήματα, ορφανός. Μακρόπουλος πέρασε η μπάλα, δεν σκοράρει όμως ο Πουλής. Καλιά, 20 μπροστά η Αμόκ. Έτσι λοιπόν το 19-20 παραμένει. Βήματάκι από τον Βεγικάκη. Και θα περάσει ο Παυλίδης και πάλι στο παρκέ. Στην τελευταία φάση θα την χαρακτήριζα και αδεξιότητα και όχι τόσο βήματα. Αλλά εντάξει, συμβαίνει και αυτό κάθε φορά. Καλή άμυνα από τον Μπακόλα, ο οποίος μπήκε μόλις τώρα στο παρκέ, στη θέση του Πομπουρίδη. Μακρόπουλος, θα βάλει το καλάθι. 21-20. Βηγικάκης, ψάχνει πάσα, επιθετικό φάουλο, γράψας. Παδόπουλος πήρε το screen, θα δοκιμάσει και το τρίποντο, θα κάνει airball. Ορφανός. Κέρδισε φάουλ από τον Πουλή. Καστρίτης δεν καταφέρει να σκοράρει μπροστά στον Λεωνάκη και στη συνέχεια ούτε ο Ορφανός θα καταφέρει να βάλει κάποιο καλάθι. Ο Μακρόπουλος θα κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, δηλαδή coast to coast. Δεν σκόραρε και βγήκε προς τα έξω. Βρήκε τον ελεύθερο Παυλίδη, ο οποίος ελεύθερος Παυλίδης θα γράψει το 24-20 και θα πιστώσει και μια assist στον Μακρόπουλο. Γράψας.
Ορφανός. Time out από το Scrooge μετά το καλάθι της Αμόκ. Επιστρέφουμε λοιπόν για τα τελευταία 5 και 10 του πρώτου πρώτου μηχρόνου. Παυλίδης θα πάρει ένα τρίποντο το οποίο θα αστοχήσει. Ο Μακρόπουλος είναι και για να πάρει επιθετικό rebound. Και πάλι ο Παυλίδης τρίποντο. 3 στα 4 γράφει ο Φίβος σήμερα. 27-22. Δεν ξέρω αν ευθύνεται η κακή άμυνα σε αυτή τη φάση ή τα κακά blockout, καθώς ο Μακρόπουλος πήρε ένα εύκολο rebound. Ορφανός κλέβει ο Μακρόπουλος. Εφηδιασμός για τον Scrooge, 2-1. Και εύκολα θα βάλει το καλάθι με το αριστερό του χέρι ο Παυλίδης. 29-22, 11 ποντάκια για τον Παυλίδη. Κάπου τόσο πρέπει να έχει και ο Μακρόπουλος. Γράψας. Υπάρχει για τον Καστρίτη. Ο Καστρίτης αστοχή. Ο ίδιος το rebound. Goal foul. Και η βολή έμεσο τρίποντο λοιπόν για τον Καστρίτη. 29-25. Παυλίδης, αυτό το μαρκάρει κανείς, το σουτάρει. Αλλά δεν θα το βάλει, ο Μακρόπουλος όμως είναι εκεί. Ακόμη μια φορά για ακόμη ένα επιθετικό rebound. Ακόμα ένα rebound, γιατί εντάξει και επιθετικά έχει πάρει σίγουρα. Αλλά έχει καθαρίσει γενικά πολλά rebound. Χωρίζεται πολύ σκεφτεί όμως το τριποντάκι από τη γωνία θα μπει από τον Κατσικάρη και η διαφορά θα πέσει στους 3, 31-28. Παπαδόπουλος τρίποντο άστοχο. Λεωνάκης κατά τύχη, μπάλα βρίσκεται στον Μακρόπουλο, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ τον Μπακόλα, ο οποίος σηκώνει και το χέρι του υποτικά παραδεχόμενος το φάουλ το οποίο έκανε τον αντίπαλό του και αλλαγή. Περνάει στο παρκέ και πάλι ο Τριγωνόπουλος. Μηδέν στις 2 αυτή τη φορά από τον Μακρόπουλο που εντάξει όσο περνάει η ώρα έχει παίξει και τα 17 λεπτά που παίζουμε, οπότε είναι λογικό να κουράσει κάποια στιγμή και να μην είναι και τόσο να μην έχει τις σωστές ανάσεις για να σουτάρει σωστά τις βολές. Βέβαια τι να πούμε, άμα σουτάρει έτσι στο 17, στο 37 μπορεί να τις ρεύει όλες airball. Ή μπορεί να είναι και κρύο αίμα. Δεν θα μάθουμε ποτέ άμα δεν το δούμε. Παυλίδης, ωραία προσποίηση. Η πάσα του στον Λεωνάκη. Ο Λεωνάκης αστόχησε, ζητάει το φάουλ. Δεν έγινε κάτι. Ορφανός τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο. Ωραία πάσα του. Μπακόλα, βήματα πεντακάθαρα. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Δεν έχουν δίκιο που φωνάζουν από τον πάγκο για σταθερό. Κανένα πόδι δεν έμεινε σταθερό. Τουλάχιστον έτσι είδα κι εγώ. Και πάλι περνάει στο παρκέ ο Κρινής. Παυλίδης. Έγινε το λάθος από τον Παυλίδη και τώρα στον εφηδιασμό Ορφανός, αστοχή. Ξανά μαζεύει ένα rebound. Και ξανά στο με το δεξί του χέρι. Το καλό είναι το αριστερό του, από ό,τι έχω καταλάβει.
Λεωνάκης, Μακρόπουλος, αθήσεις των Βολών, δεν μπαίνει, rebound από τον Τριγωνόπουλο. Και ορφανός νομίζω ότι είναι από τις πάει από τις οποίες δεν έχει βγει καθόλου. Αστοχή στο fade away ο Καστρίτης, rebound ακόμη ένα από τον Μακρόπουλο. Παπαδόπουλος. Παυλίδη στον Μακρόπουλο, βήματα. Ο κύριος Πούλιος είναι από αυτούς που δεν χάνουν βήματα για βήματα. Θα μπορώ προηγουμένως πως δεν έδωσε τα βήματα του Μπακόλα και τα έδωσε ο κύριος Σιδέρης από εδώ. Ορφανός επιλέγει τον drive μόνος του στη γωνία, ο Τριβολόπουλος. Θα το βάλει το τρίποντο και θα ισοφαρίσει. Παρατήρηση έκανε ο κύριος Σιδέρης στους παίχτες του Σκρούτς να μην βαράνε παλαμάκια, να μην χτυπάνε το πόδι στο παρκή όταν γίνεται κάποιος σουτ. Φάουλ τώρα ο Καστρίτης. Λίγο με το σώμα λέει ο διαιτητής, λίγο με την κοιλιά θα πω εγώ που δυνατό παιδί, εντάξει δεν λέω. Εκείνη τη στιγμή το πρώτο που φάνηκε και να κουμπάει τον Παπαδόπουλο και με την κοιλιά. Φέτσιος θα δεχτεί το stop και στις δείχνει τα καταγήματα. Πολύ ωραία κίνηση. Ο Λεωνάκης έκανε το φάουλ, αλλά νομίζω πως παρατηρήσεις πρέπει να έκανε στον Παπαδόπουλο. Ο φοιτητής. Άλλο. Έβαλε την πρώτη βολή ο Ορφανός και περνάνε μπροστά οι παίχτες Σαμπόκ. Μέσω και η δεύτερη και πάλι στο παρκείο Μακρόπουλος, ο οποίος είχε ίσα ίσα να πάρει δύο ανάσες πραγματικά. Παπαδόπουλος, Μακρόπουλος, ωραία προσποίηση. Κέρδισε φάουλ από τον Κρυμή. Και η δεύτερη. Μπαίνουνε 8 δευτερόλεπτα. Ορφανός, Τριγωνόπουλος προσποιείται, σουτάρει, αστοχή. Προσπάθησε για το follow, προσπάθησε για το follow. Ο Κατσικάρης δεν τα κατάφερε. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο λοιπόν. 31-33 πέρασε μπροστά η ΑΜΟΚ και επιστρέφουμε. Έλα αρχή λοιπόν του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Φέτσιος, ο Μακρόπουλος, ο Λεωνάκης, ο Παυλίδης και ο Παπαδόπουλος είναι η τετράδα, η επίλεκτη πεντάδα, συγγνώμη, τετράδα, όχι ναι, η πεντάδα, η επίλεκτη του Σκρούτζ. Από την άλλη το ένα ο Χιράκης, Ορφανός με το 8, 15 Τριγωνόπουλος και τα δύο παιδιά χωρίς νούμερο. Τα δύο καινούργια παιδιά της ΑΜΟΚ,
ο Καστρίτης και ο Κρίνης. Κρίνης, συγγνώμη, ο οποίος τώρα θα πάρει το τριποντάκι και θα αυξήσει και τη διαφορά για την ομάδα του στους 5 πόντους. Είπαμε, η ΑΜΟΚ δεν ξεκίνησε καλά, ξεκίνησε πολύ νοσελικά, ένα κακό πρώτο δεκάλεπτο που ίσα καταφέραν να φτάσουμε τους 10 πόντους. Πόδι από τον Λεωνάκη, αρκετά καλό, αριστερό θα έλεγα. Αριστερό δεν ήταν, νομίζω πως ήταν αριστερό. Πολύ καλό αριστερό πόδι από τον Λεωνάκη, αλλά λάθος άθλημα ρε γάμο. Ναι, ναι, έλεγα λοιπόν ότι η ΑΜΟΚ είχε ένα πολύ κακό πρώτο δεκάλετο που σημείωσε μόλις 10 πόντους. 22 όμως το δεύτερο και πήρε και το προβάδισμα με 2 πόντους ακριβώς στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και όπως βλέπετε τώρα με το καλάθι του Τριγωνόπουλου η διαφορά έχει ανέβει στους 7 πόντους. 31-38. Παυλίδη σταματάει και σουτάρει. Μάλλον το αποφάσισε στον αέρα να σουτάρει, γιατί ίσως και να έψαχνε τον Μακρόπουλο ή κάποιον άλλον συμπαίκτη, όχι απαραίτητα τον Μακρόπουλο. Απλά στον Μακρόπουλο έδειξε να λέει κάτι. Καστρίτης. Αστοχή, ο ίδιος στο rebound, την μπάλα στον Ορφανό, ο οποίος πυροβολεί. Αστοχή στο τρίποντο, Κρινής, μπλοκ από τον Μακρόπουλο, πολύ καλή άμυνα. Φάουλ, στη συνέχεια ο Τριγωνόπουλος θα κάνει στον Μακρόπουλο. Παυλίδης. Άστοχο τρίποντο του Λεωνάκη. Ορφανός πάει μόνος του και κάνει φάουλο Φέτσιος. Και εγώ θα σε φωνήσω ότι πρώτα έγινε το φάουλ και στη συνέχεια γίνανε τα βήματα. Πουμπουρίδης εκμεταλλεύεται τον όγκο του απέναντι στον Παυλίδη. Τριγωνόπουλος, τελειώνει κιόλας η επίθεση. Η μπάλα δεν θα καταλήξει στο καλάθι. Ορφανός θα κάνει φάουλ. Και από εκεί που πήγε να κάνει πάσα Ορφανός, τελικά έκανε δύο άστοχα σουτ και στη συνέχεια και τρίτο. Φωνές τώρα δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Time out πρώτα και μετά οι βολές του Ορφανού. Επιστρέψαμε λοιπόν στο μάτς. Ορφανός βάζει την πρώτη βολή. Νομίζω πως δεν έχει αλλάξει πεντάδα. Όχι, έχει αλλάξει. Αλλά ποιος μπήκε, ο Πουμπουρίδης στη θέση του Καστρίτη. Πιο πριν είχε γίνει αυτό. Μία στις δύο βολές. Ο Χιράκης έδωσε το χέρι του υποτικά στον Μακρόπουλο, αλλά νομίζω πως δεν του έκανε κάτι. Απλά, όπως βλέπετε κι εσείς, γλιστράει το συγκεκριμένο σημείο του παρκέ και δυσκόλεψε λίγο τον Μακρόπουλο. Παυλίδης. Παπαδόπουλος.
Αστόχησε ο Πουλής αν ήταν καλά και στη συνέχεια ο Μακρόπουλος αστόχησε. Ορφανός, όμορφη πάσα για τον Ισιεράκη, ο οποίος σε κατάσταση φρυδιασμού δεν θα λαθέψει για το 31-41. Διψήρια διαφορά λοιπόν για την ΑΜΟΚ, η οποία βρέθηκε να χάνει 14-3. Φάουλ στον Πομπουρίδη δόθηκε. Στον Μακρόπουλο οι άμυνες είναι δύσκολες. Είναι πολύ καλός παίκτης, πολύ αθλητικός, πολύ αθλητικός είπα, πολύ δυναμικός. Τώρα έγινε το λάθος όμως. Και ακόμη ένας εφηδιασμός, ακόμη μια ασίστ και ακόμη ένα καλάθι. Ασίστ και πάλι από τον Ορφανό, καλάθι και πάλι από τον Πιτσιράκη. 31-43. Διευρύνουν τη διαφορά τους στους 12 πόντους. Οι μαύροι. Δύο βολές για τον Μακρόπουλο. Πέσε η πρώτη. Έχεις αλλάξει το νούμερο, παίζεις με το κινητό και δεν το σηκώνεις. Ναι. Κάτι σου θύμιζε, κάτι σου θύμιζε. Να σου πω αγοράκι μου, κρατάει κανείς ροή. Μπάε. Είμαι παλιά σκοπής εγώ. Εγώ θέλω ροή για να γράψω κείμενο, φίλε. Ναι, γράψω στο επόμενο. Ναι, εντάξει, εντάξει. Και πες τον Νίκο όταν γυρίσει να μου κάνει ροή στο σπίτι. Ναι, έγινε μπρο. Έγινε μπρο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, γεια. Αστόχησε ο Πουλής. Μακρόπουλος και πάλι κάνε το καλάθι με 4 δικούς τους συνεχόμενους πόντους και διαφορά θα πέσει στους 8, 35-43, ακόμη 14 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Τριγωνόπουλος είχε πάρα πολύ χώρο, ο Πομπουρίδης θα κερδίσει το φάουλ από τον Μακρόπουλο. Ο Μακρόπουλος σηκώνει το χέρι του, παραδέχεται το φάουλ. Και πάλι στο παρκέ ο πιστολέρο της ομάδας, ο Κατσικάρης. Ο Μπουρίδης αστόχησε, υπήρχε θετικό ρυπάρ τον Βιγικάκη. Εντυπωσιακός ο Μπουρίδης, πολύ ωραία γύρισε και άφησε την μπάλα στο καλάθι. Δίνοντας και πάλι αέρα 10 πόντων στην ομάδα του. Και είναι και μια συμπληρωματική βολή, μάλιστα. Έμασα τρίποντο λοιπόν. 35-46. Μακρόπουλος. Σίγουρα έχει τις μάτσες εκεί, Παπαδόπουλος τρίποντο. Το χάνει, δεν είναι σε μένα σήμερα ο Παπαδόπουλος που έχει πάρει αρκετά τριποντάκια. Χωρίς να το πολύ σκεφτεί ο Κατσικάρης
θα γράψει 35-48. Παυλίδης. Δύσκολο, πολύ δύσκολο καλάθι από τον Λεωνάκη. Τον χειροκροτούν και οι αντίπαλοι του. Αυτή είναι Διονύση Άμπλα. Αυτό θέλω να το βλέπουμε όσο πιο συχνά γίνεται. Οι αντίπαλοι δηλαδή να χειροκροτούν το καλάθι που έβαλες. Πραγματικά. Ο Μπουρίδης. Δεν θα κερδίσει κάτι από Μπουρίδης σε αυτή τη φάση. Πολύ καλή άμυνα και καθαρή όπως όλα βλέπουμε. Έπαιξε ο Μακρόπουλος, ο οποίος στη συνέχεια θα κερδίσει και το φάουλ από τον Βυγικάκη. Έτσι όπως κατέβασε το χέρι του Βυγικάκης, και εμένα μου φάνηκε ότι βρήκε τον Μακρόπουλο. Τώρα αν δεν το έκανε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά επειδή διαμαρτύρεται ο ίδιος ο παίκτης, γι' αυτό κάνω και εγώ το σχόλιο μου, δεν θα είχα και αυτή τη θέση απάνω. Σχολιάζα και κάτι. Μία στις δύο από τον Μακρόπουλο, ο οποίος έχει χάσει αρκετές βολές πλέον. 38-48 λοιπόν. Ψάχνει την μπάσα ο Κατσικάρης. Ο Ορφανός θα κάνει βήματα. Έκανε και πάλι μία τριπλίτσα χωρίς να σκάσει την μπάλα. Είναι κάτι το οποίο τιμωρείται συνεχώς από τον κύριο Πούλιο. Δεν αφήνει τα βήματα, ειδικά τα βήματα που σου δίνουν πλεονέκτημα όπως αυτό. Δηλαδή ένα βηματάκι χωρίς να κάνει τρίπλα έχει κερδίσει αρκετό χώρο για να περάσει τον αντίπαλό σου ίσως. Ο Λεωνάκης έβαλε και το καλάθι από την ασίστ του Παυλίδη προηγουμένως. Η διαφορά έπεσε και πάλι στους 8-40-48. Βυγικάκης, λάθος πάσα. Έκλεψε ο Μακρόπουλος, ο οποίος θα κάνει όλα στο γήπεδο. Και πάει και φυσικά και πάλι μόνος του. Και θα κερδίσει το φάουλ τον Βυγικάκη. Πρέπει να είναι το τρίτο του φάουλ. Το οποίο έγινε χαμηλά, αλλά είναι βολές από ομαδικά. Κάτι γαλλικά άκουσα να λέει ο Μακρόπουλος όταν έφυγε η μπάλα το χέρι του. Δείχνω τις δύο για τον goat λέει ο Μακρόπουλος. Αυτή τη φορά ένα ζεστικό τρίποντο από τον Κασικάρη το οποίο δεν θα βρει στόχο. Παπαδόπουλος. Πάσα του για τον Πουλή, ο οποίος στο Χ, Χακρόπουλος και πάλι εκεί. Αστόχησε. Έλα. Όχι, θα πάω πάλι μετά. Κάτι σε κουράζει, άσε, θα δούμε τι θα κάνω. Κάτι σε κουράζει, κάτι σε κουράζει, ρε, μάνα τώρα στο κεντρό, έλα πού. Έλα. Παραλίγο να βάλει ζευγάρι βολών αυτή τη φορά ο Μακρόπουλος που τον πούλησε λίγο η μπάλα στο δεύτερο σουτ. Και τώρα αποβλήθησε κανένα φάλ που σίγουρα δεν ήθελε. Θεωριακά να μην ήταν κιόλας, δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω, δεν είμαι από αυτούς. Δεν είμαι από αυτούς που κρίνουνε. Και σίγουρα δεν θα πω αν έκανε, αν είχε δίκιο ή άδικο ο διαιτητής. Αλλά για κάποιο λόγο μου φάνηκε λίγο αυστηρό σφύριγμα. Μία στις δύο βολές από τον Ορφανό, το rebound από τον Μακρόπουλο.
Γεια σου ρε καπιτάνο. Λεωνάκης μόνος του. Πρώτος σκοράρει. Φάουλ κάνει ο Μπακόλας. Το Μακρόπουλο επίσης έχει κερδίσει πάρα πολλά φάουλ, αλλά δεν λέει να σκοράρει με τίποτα. Να βάλει κανένα ζευγαράκι βολών ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Εγώ φταίω, σίγουρα εγώ φταίω που τον πάτησα, καθώς είπα στο πρώτο ημίχρονο ότι είμαστε το 17 και πού να κουραστεί λίγο ακόμα. Ξεκάθαρα εγώ φταίω, διότι όταν πεινάζει εγώ τον Μακρόπουλο, ο οποίος τώρα θα στείλει και τον αντίπαλό του στη γραμμή της φιλανθρωπίας για δύο ελεύθερες βολές. Έβαλε την πρώτη ορφανός. Αστοχή στη δεύτερη, ο Βαρκότσης προσπαθεί να περιπάνω, τελικά θα το καθαρίσει ο Μακρόπουλος. Παπαδόπουλος. Λεωνάκης. Μακρόπουλος αυτόχισε, ορφανός, χωρίς φάουλ νομίζω φωνάζουμε. Αβαρκιώτης, εδώ είπανε να κάνουμε μία επίθεση. Τελικά έπαιρνε χρόνος για τον Σκρούτ και θα δεχτούμε και καλά, δύο όχι δεν θα δεχτούμε, καθώς αυτόχισε ο Λεωνάκης. Στη συνέχεια φυσικά και θα κερδίσει φάουλ. Ο Μακρόπουλος θα βάλει το αριστερό lay-up. Και μην πούμε και τι έλεγε χθες ο coach τώρα, όσο κάνουν χαμαλό για τον Μπαρτζόκα. Χθες κατέβασε πάλι και το σετό ο coach. Αλλά η ομάδα απέδωσε και αυτό είναι που παίζει το ρόλο στο τέλος της ημέρας. Και δύο βολές, ο Φέτσος και ο Ριμπάουλ, Λεωνάκης, το βάλε! Το βάλε ο Λεωνάκης στην εκπνοή της επίθεσης και του δεκαλέπτου, όχι της επίθεσης, του δεκαλέπτου. 44-50, καλό το κλείσιμο για τον Σκρούτζ, επιστρέφουμε. Μόλις ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο, το δεκάλεπτο που θα μας δώσει τον νικητή σε ένα κλειστό μάτς, όπως όλα δίνουν, η αμόχηση καταφέρει να πάρει διαφορά 12 πόντων, αν δεν κάνω λάθος, την έφτασε διαφορά κάποια στιγμή. Στους 11 στο πρώτο δεκάλεπτο την είχε φτάσει το Σκρούτζ. Τώρα είναι στους 6 με το όμορφο buzzer beater του Λεωνάκη. Το καλάθι δεν θα το βάλει ο Πουλής. Και ο Παυλίδης κάπου εκεί στο βάθος κάνει σκηνάκι, δεν ξέρω το βλέπετε. Okay. Προχωράμε. Ωραία προσπίση από τον Κρινή. Τελειώνει επίθεση, προλαβαίνει το χρόνο και βάζει και το καλάθι ο Τριγωνόπουλος και ανεφράζει διαφορά στους 8, 44-52. Παδόπουλος με τίπολα τον Σιράκη. Μακρόπουλος. Προσπίση. Έτσι κάνει λάθος, κλαβεί ο Τριγωνόπουλος. Ορφανός. Ωραία πάσα, Σιράκης. Τρίτη φορά που το κάνουν αυτοί οι δύο, ο Σιράκης με τον Ορφανό. Ορφανός δίνει την ασίστ. Ο Σιράκης βάζει το αριστερό lay-up. Time out, καλή το Σκρούτζ, εσπευμένα. Μετά το λάθος που κάνανε κιόλας, στρέφουμε. Επιστρέψαμε 14 επίθεση μετά τον προσπίσω για τους φιλοξενούμενους. Κρινής πλησιάζει προς το καλάθι, κάνει λάθος. Παυλίδης, ματιά τρίπλα, φάουλ
ο Γράψας. Ο Βαδόπουλος παίρνει rebound. Ο Μακρόπουλος και κερδίζει το φάλα τον κρυμή. Τρίτο φάλα του κρυμή. Δύο βολές για τον Μακρόπουλο. Σίγουρα έχει σουτάρει πάνω από 10. Στη δεύτερη ο Καρανατσίδης προσπαθεί και θα το πάρει τελικά το rebound. Και ο Μακρόπουλος θα βάλει το καλάθι με την προσπάθεια του Καρανατσίδη για το επιθετικό rebound. 47-54. Ορφανός Τριγωνόπουλος. Ωραία πάσα. Φάουλ κερδίζει ο Κρυμής. Κάνει Επισταυρότη. Ήθελε να κερδίσει κάποιο φάουλ και πριν δεν το έδωσε ο διαιτητής. Μέσα η πρώτη του Κρυμή, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος έχει 6 πόντους με αυτή τη βολή. Μέσα και η δεύτερη, 47-56. Λάθος από τον Φέτσιο. Ορφανός πήγε μόνος του. Και ο Σιβέρης έδωσε φάουλ, διαμαρτύρονται έντονα. Είναι αλήθεια. Του Σκρούτζ. Πολύ πηδάνε. Α, τι είχε Παυλίδης. Αστοχής στην πρώτη ορφανός. Έχασε και τις δύο βολές ορφανός, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound από τον Κρυμή. Σιράκης. Γράψα σε ένα τρίποντο, κακό. Rebound του Μακρόπουλος. Λάθος από τον Παπαδόπουλο. Γιατί έτσι απαντάει ο ίδιος ο coach. Ορφανός, Τριγωνόπουλος, ξανά στον Ορφανό. Σιράκης. Αστοχή στο αριστερό lay-up, ο ίδιος μαζεύει την μπάλα και σκοράρει με τη βοήθεια του Κρυμή. Και διψήφια διαφορά και πάλι για την ΑΜΟΚ. Μαγνήτη έχει ο Μακρόπουλος και μαζεύει τα rebound. Κάτι τέτοιο πρέπει να έπει και ο Τριγωνόπουλος. 49-58 με το καλάθι, με ένα επιθετικό rebound του Τριγωνόπουλου. Σιράκης, ξανά στον Γράψα. Κρυμής, τρίποντο, δεν το έβαλε. Επιθετικό rebound από τον Ορφανό, θα δοκιμάσει και αυτός ένα. Και αυτός θα το χάσει. Και τώρα ο Παυλίδης. Παπαδόπουλος από την γωνία.
Θα το χάσει το τρίποντο. Ο Χιράκης πήρε το rebound. Γράψας, έκανε λάθος. Φάουλ. Αντιαθλητικό δόθηκε. Πολύ σωστά δόθηκε αντιαθλητικό αυτό το φάουλ. Ας το έχεις στην πρώτη ο Παδόπουλος. Έβαλε τη δεύτερη. 50-58 και 14 επίθεση. Από μακριά ο Παυλίδης. Τα 8.5 το έχασε. Μακρόπουλος πήρε rebound και σκόραρε. 52-58, ακόμη 5 λεπτά για το φινάλι του αγώνα. Γράψας. Με αντίπαλο τον Λεωνάκη. Ψάχνει την μπάσα, βρήκε τον Σιράκη, αυτό τον Ορφανό, ξανά ο Γράψας. Σιράκης. Το βάζει το τρίποντο ο Σιράκης. 52-61. Μακρόπουλος. Στοχή. Ο Τριγωνόπουλος παίρνει το rebound. Φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Χιράκης. Πουλής. 3 δευτερόλεπτα μέσα στη ρακέτα ο Λεωνάκης. Γύρω Τριγωνόπουλος από το παρκέ. Πέρασε ο Κλαπής. Βυγικά και στο τρίποντο. Κλαπής κάνει φάουλ. Δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν οι μαύροι. Παπαδόπουλος. Λεωνάκης. Έκανε airball στον τρίποντο. Ορφανός θα δώσει εξαιρετική πάσα. Και μετά και την καταπληκτική προσπίση, ο Βυγικάκης θα γράψει το 52-63. Καλή άμυνα παίζει ο Χιράκης. Δίνει ο Ορφανός.
και χειροκροτείται από τους συμπαίκτες του. Κατσικάρης πετάει το παρκέ. Γκολ φάουλ, ο Μακρόπουλος. Του το έκανε ο Κρυμπής το φάουλ. Δεν έχουμε μέσο τρίποντο. Κρυμπής μαζεύει το rebound και ο Χιράκης κατεβάζει. Πάρτο του λένε και τελικά το πήρε. Και την κατάληξη την είδατε. Κατσικάρης, 54-66. Παυλίδης, θέλω να απαντήσει. Το rebound τελικά από τον Κρυμπή. Βυζικά και στο κατέβασμα. Κι άλλο του λέμε. Δεν το έβαλε. Επιθετικό rebound και καλάθι από τον Κλαπή. 54-68. Ακόμη 100 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Και όχι πλέον. Ποιος πλέον γέρνει η πλάστιγκα προς την αμόκαλα. Είναι σίγουρο ότι οι μαύροι θα κερδίσουν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Λάθος πάσα ο Κλαπής. Μόνο με θαύμα θα μπορούσε να κερδίσει αυτό το match πλέον το Scrooge. Λεωνάκης. Παυλίδη στον Μακρόπουλο. Θα το βάλει το καλά αυτός. 56-68. Τελευταίο λεπτό. Διαδικαστικό χαρακτήρα. Χιράκης με 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης. Κρυμπής, πατάει καλά, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Ο Κλαπής δεν κατάφερε να σκοράρει, αλλοιώθηκε. Δεν πρόσεξε από ποιον. Έγινε επαναφορά, Χιράκης. Κλαπής και πάλι σούταρε, αστόχησε. Επιθετικό rebound τον Βιγικάκη. Κρυμπής, δεν βγήκε η φάση όπως θα θέλαμε. Πήγα να προσφέρουν και λίγο θέαμα. Παυλίδης, ωραία πάσα. Έξτρα του Βαδόπουλου στον Μακρόπουλο. 58-68. Κράτα του φωνάζουμε του Κατσικάρη. 58-68, τελικό σκορ. Η ΑΜΟΚ μπορεί έστω και δύσκολα να πήρε το ροζ φύλλο αγώνα. Ένα ροζ φύλλο αγώνα που θέλανε να το αφιερώσουν στον κύριο εκεί που βλέπετε όρθιο. Τον Χρήστο τον Δερδενέ, ο οποίος πριν μερικούς μήνες ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τον κορονοϊό. Μπήκε στην ΜΕΘ, τα κατάφερε όμως και είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Είναι η πρώτη μέρα που ήρθε να δει τους συμπαίκτες και φίλους του. Και γι' αυτό λοιπόν θέλω να το αφιερώσουμε και την νίκη. Εννοείται πως όλο το μπασκετάκι θέλει να ευχηθεί για ακόμη μια φορά περαστικά στον Χρήστο να δεσυνδερέγει, όσο είναι πάντα καλά, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, υγεία σε όλους, αυτό το βασικό. Αυτά από μας. Γεια σας.